Ο ποιητής Άγγελος Κούρος. Χαίρετε και από μένα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους εμπνευστές και όσους εργάζονται για αυτή τη βραδιά. Το ποίημα έχει τίτλο «Το θερινό ηλιοστάσιο» και είναι από τη συλλογή με τίτλο «Κουβαλάμε πάνω μας υδροκιάνιο». Το θερινό ηλιοστάσιο. Δεν καθόμαστε, πέτρες γυμνές σαν ξηράφια πάνω στο βουνό και πιο πίσω σε σειρά νάρκες, ενέδρες και τσιμεντένια πολυβολία. Η έξοδος προς τα πάνω λοιπόν κλεισμένη. Η θάλασσα εντωμεταξύ είναι σπαρμένη σιδερικά και κάτω στην πόλη από τα χαράματα σήμερα, 21η του Ιούνιου, έχουν ξεκινήσει διπλές περιπολίες και τα μπλόκα που ελέγχουν μία-μία την κάθε ώρα που περνάει. Τη στείνουν στον τοίχο, την κοιτάνε στα μάτια, ψάχνουν στις τσέπες της όλα της τα λεπτά. Αξιμέρωτα κιόλας είχαμε έτοιμο όλο το σχέδιο, τις βάρδιες, τα παρατηρητήρια, τα συστηματικά για βοήθεια, το σχέδιο σύλληψης, τη μεγάλη ποινή, τη φοβερή τιμωρία. Όλη μέρα, υποψιασμένοι, ανυπόμονοι, νευρικοί, ψάχνουμε εκείνο το λεπτό που αύριο κάποια στιγμή θα μας προδώσει. Κατά πως λένε τα ημερολόγια, θα πάει με το μέρος της νύχτας. Ο πρώτος προδότης μιας φρικτής σειράς προδοτών που θα ακολουθήσουν, κάθε μέρα και ένας περνώντας τη γραμμή του σούρου που δειλή-δειλή θα φωνάξουμε κάποια στιγμή απελπισμένοι, θα μας οδηγήσουν σε σκοτεινά απογεύματα. Στα μέσα του Νοέμβρη πια, η νύχτα να έχει καταπιεί τόσες ώρες που από νωρίς το απόγευμα να ξαπλώνει πάνω μας. Σαν φίδι, χορτά το φως, χορτά το βόλτες. Δεν καθόμαστε. Φέτος θα πάρουμε με τη μεριά μας το φως. Ευχαριστώ.